Χαρούμενος ο Παντελίδης, σπάνια αυτό να το παραδέχεται, γιατί πολύ απλά ήθελε από την αρχή και μας είχε εξομολογηθεί και εδώ στην εκπομπή ότι θέλει έναν αστέρα Τρίπολης που θα δίνει τον λόγο στον κόσμο του για να πηγαίνει στο γήπεδο. Νομίζω χθες συνέβη αυτό και θα μας το επιβεβαιώσει ή θα το διαψεύσει αν θέλει. Ο Κώστας Τριανταφυλόπουλος, ένας παίκτης τον οποίο χαίρομαι πάρα πολύ που έχω σήμερα μαζί μου, έχουμε συνομιλήσει και στο παρελθόν. Νομίζω από μια εκπομπή της Αθλητικής Κυριακής έχουμε να τα πούμε πριν πας στο εξωτερικό, Κώστα, έτσι δεν είναι? Καλησπέρα. Ακριβώς έτσι είναι. Ακριβώς, καλά θυμάμαι. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά. Προφανώς θα μιλήσουμε για το εξωτερικό, θα μιλήσουμε για διάφορα ζητήματα εδώ στην εκπομπή, αλλά θα ξεκινήσουμε με τη χθεσινή νίκη, που φαντάζομαι ότι αυτές είναι οι νίκες οι οποίες δίνουν αυτό που λέμε σε μια ομάδα την όθηση για να φτάσει ψηλά. Με τον Ολυμπιακό, με τον Παναθηναϊκό, με την ΑΕΚ μπορεί να γίνει, αλλά βεβαίως μετά θέλει κεφαλαιοποίηση αυτό σε μια ακόμα μεγάλη εμφάνιση και νίκη απέναντι σε ομάδες που έχουν τον ίδιο στόχο με σένα, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Η αλήθεια είναι πως όταν κάνεις μια νίκη όπως τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό που κάναμε φέτος, παίρνεις τους πόντους, παίρνεις την ψυχολογία, παίρνεις τη χαρά κάνοντας μια μεγάλη νίκη εναντίον σε έναν μεγάλο αντίπαλο. Αλλά η ακριβώς η επόμενη αγωνιστική είναι η πιο σημαντική. Όπως είδαμε στην αρχή της σεζόν, δεν καταφέραμε να εδραιώσουμε αυτή τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού εναντίον του Βόλου. Οπότε χθες είχαμε το κίνητρο και θυμόμαστε όλοι ακριβώς τι έγινε. Στην αρχή της σεζόν και θέλαμε να πάρουμε το παιχνίδι το χθεσινό για να καταφέρουμε να δώσουμε μεγαλύτερη αξία, ας το πούμε έτσι, στη νίκη επί του Ολυμπιακού. Κρίση γενικά στον Αστέρα Τρίπολης δεν υπήρξε αγωνιστικά, αλλά υπήρξε αυτό που λέμε αλλαγές προπονητών. Πώς το εισέπραξες εσύ και τώρα τι συμβαίνει με τον Παντελίδη, βελτιώθηκαν τα πράγματα? Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όταν υπάρχει μια έτσι αναταραχή με αλλαγή προπονητών και όλα αυτά όσα γίνανε σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα στην ομάδα μας, υπήρχε μια, θα το έλεγα, ανασφάλεια στις τάξεις των ποδοσφαιριστών το τι θα, πώς θα μας βρει η επόμενη μέρα. Παρ' όλα αυτά όλοι οι ποδοσφαιριστές και όλο το τεχνικό επιτελείο που είχαμε σαν στόχο να καταφέρουμε να κρατήσουμε την ομάδα σταθερά σε καλό επίπεδο. Τα αποτελέσματα δεν ήταν τέλεια, αλλά ήταν, θα έλεγα, ήταν ok για να μπορέσουμε να δώσουμε μια καλή συνέχεια στη σεζόν. Με βάση τα αποτελέσματα και την αγωνιστική παρουσία θα έλεγα ότι τα τελευταία παιχνίδια δείχνουμε να υπάρχει μια άνοδος. Όμως είμαστε ακόμα πολύ μακριά από εκεί που θέλουμε να φτάσουμε και πιστεύω ότι με ηρεμία που μας έδωσαν αυτές οι δύο νίκες θα μας δώσουν την ηρεμία και η σταθερότητα του κύριου Σάβα, του Παντελίδη, πιστεύω θα μας βοηθήσει για τη συνέχεια. Με τον οποίο έχει συνεργαστεί και στο παρελθόν. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά. Θα μιλήσουμε και για την πορεία που θέλετε να κάνετε και στο κύπελο, γιατί όντως εκεί ο δρόμος είναι πραγματικά ανοιχτός μέχρι πολύ ψηλά. Να σου πω τώρα κάτι. Είσαι ένας από τους παίκτες ο οποίος έχει αγωνιστεί στην Ευρώπη, έχει πέρασει από την Πολωνία και μάλιστα για χρόνια που έκανε καριέρα. 3,5 χρόνια, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, συνολικά ήσουν. 3,5 ήσουν στην πρώτη ομάδα, στην Πόγκον Σέσνη. Ήμουν 4 στην Πόγκον Σετσίν και 1 στην Κούνη Ζάμπρε. Δεν το προφέρω καλά, το λες πολύ καλύτερα. Προφανώς ήσουν εκεί γι' αυτό. Έχεις ανοίξει το δρόμο πάντως εκεί να βρεθούν και άλλοι Έλληνες. Αυτό πήγα να πω. Και έχει ένα ενδιαφέρον αυτό γενικότερα, έτσι. Η αλήθεια είναι ότι όταν πήγα εγώ, πήγα μαζί με τον Μιχάλη το Μανιά. Πήγαμε από εδώ και εδώ μαζί. Τότε που ήμασταν εμείς, αν δεν κάνω λάθος, ήμασταν 2 και άλλος 1. Οριακά, δεν είμαι σίγουρος. Και μια χρονιά φτάσαμε να είμαστε 13 Έλληνες. Την ίδια χρονιά στο πολιτικό πρωτάθλημα ήμασταν 13. Χαρούμενος είμαι γιατί μπορώ να πω ότι οι Έλληνες έχουν αφήσει πολύ καλό δείγμα γραφής στο πολιτικό πρωτάθλημα και είναι επιτυχημένοι. Και ο Σβάρνας πήρανε πρωτάθλημα μαζί με τον Παπα-Νικολάου και άλλα παιδιά που έχουν κάνει πολύ καλή σεζόν και τώρα είναι ο Κούτρης με τον Κουλούρη στην Πογκόν και κάνουν ωραία σεζόν. Είμαι πολύ χαρούμενος που διαπρέπουμε σε αυτό το πράγμα. Και όταν βλέπεις αυτά που κάνεις εκεί και ζεις για 5 χρόνια συνολικά, όπως μου αναφέρεις στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα, γιατί επιλέγει να γυρίσει κάποιος πίσω? Δεν ξέρω, είναι και μερικά πράγματα που δεν είναι τέλεια εδώ πέρα. Σίγουρα η νοσταλγία υπάρχει, σίγουρα η οικογένεια υπάρχει. Αλλά ποδοσφαιρικά? Είναι συγκυρίες. Mm-hmm.
θα έλεγα ότι πως υπάρχουν συγκυρίες που σε φέρνουν σε μια επιλογή τέτοια. Παρ' όλα αυτά, νομίζω πως η επιλογή του να γυρίσω στην ομάδα του Αστέρα, μόνο λάθος δεν μπορώ να την πω ή να πω ότι ήταν από ανάγκη. Ήταν πολύ μεστή, θα πω, επιλογή. Είχα μιλήσει με τους ανθρώπους της ομάδας από τον περασμένο Δεκέμβρη. Μου είπαν ακριβώς τι θέλουν και πραγματικά είναι από τις ομάδες που το είχα πει στην οικογένειά μου σε μικρές κουβέντες, πέρα ότι αν έπρεπε να γυρίσω κάποια στιγμή, είναι από τις ομάδες που θα ήθελα να ξαναγυρίσω, γιατί την πόλη την ξέρω, την ομάδα την ξέρω και πραγματικά αν βγάλουμε το Big Five, είναι η ομάδα που μπορεί να σου δώσει οτιδήποτε χρειαστείς από τους φεριστείς. Προφανώς είναι όλα τα ζητήματα λυμμένα εκεί και όντως είναι κάτι διαφορετικό. Απλώς θέλω να σε ρωτήσω φέτος ειδικά, μια συγκυρία που έχει προκύψει λόγω της κλήρωσης του κυπέλου. Είναι η μεγάλη ευκαιρία να επαναλάβει ο Αστέρας κάτι μετά από 11 χρόνια. Μιλάμε για μια επιστροφή σε ένα τελικό κυπέλου Ελλάδας. Η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά νωρίς για να πούμε κάτι τέτοιο. Σίγουρα η κλήρωση δείχνει ευνοϊκή. Σίγουρα το μονοπάτι, όταν δεν έχει μπροστά σου κάποιο από τους μεγάλους, φαίνεται πιο εύκολο και είναι ιδηλιακό όλο το σενάριο. Όμως μην ξεχνάμε ότι είναι ακόμα Νοέμβρης. Έχουμε μπροστά μας πάρα πολλά παιχνίδια. Έχουμε μπροστά μας πολλά πράγματα που πρέπει να συμβούν για να είμαστε εκεί. Θέλει συνεχή προσπάθεια, καθημερινή προσπάθεια και πραγματικά το κεφάλι κάτω, γιατί μπορεί να είναι και μια μεγάλη ευκαιρία. Μπορεί να είναι και είσαι φιδωλός, καλά κάνεις, γενικά είσαι έμπειρος, αλλά ο Παντελίδης το είπε πιο ξεκάθαρα, θέλουμε τελικό κυπέλλου φέτος. Και γιατί να μην το λες όταν βλέπεις ένα βατό δρόμο. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι ακόμα. Από αυτές τις ομάδες που έχεις αντιμετωπίσει μέχρι τώρα, όλες, το πρωτάθλημα δηλαδή, έχεις δει γενικότερα, και αυτές που πρόκειται να υποδεχτείς μεγάλες, τον ΠΑΟΚ, πρόκειται να αντιμετωπίσεις στην Τρίπολη, την ΑΕΚ, την επόμενη αγωνιστική εκτός έδρας, θα έχεις ολοκληρώσει έναν κύκλο. Έχεις μια ασφαλή εικόνα. Ποια σε πείθει πιο πολύ και για ποιο λόγο, Κώστα? Τώρα είναι μια ερώτηση που πραγματικά η απάντησή της δεν ξέρω, δεν μπορώ να την προσδιορίσω. Δεν μπορώ να πω ότι αυτή η ομάδα με πείθει για το ότι φέτος θα πάρει το πρωτάθλημα ή αυτή η ομάδα με πείθει ότι θα κάνει πολλά πράγματα. Γιατί βλέπουμε φέτος ότι όλοι χάνουν, μπορούν να χάσουν παντού. Όλοι μπορούν να παίξουν και να αγκελάρουν με τον οποιοδήποτε. Αν μιλάμε για τις μεγάλες ομάδες ή για τις υπόλοιπες, ότι κερδίζουν ή χάνουν ή παίρνουν βαθμούς, χωρίς να υπάρχει κάποιο στατιστικό όπως υπήρχε παλιά. Παρ' όλα αυτά, βλέπω ότι οι ομάδες, οι μεγάλες, οι τέσσερις μεγάλες, έχουν και την ποιότητα και το ρόστερ για να τραβήξουν τη σεζόν μέχρι το τέλος σε υψηλό επίπεδο. Αλλά εάν δεν βρουν ρυθμό, που αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι καμία από τις τέσσερις δεν τον έχει, η μόνη ομάδα που έχει το ρυθμό αυτή τη στιγμή και το momentum είναι ο Άρης. Είναι ο Άρης. Και είμαι πολύ χαρούμενος που βλέπω μια ομάδα πέρα από τις τέσσερις μεγάλες και είναι στην πρώτη θέση. Γιατί πραγματικά πρέπει να φύγουμε λίγο και από την περπατημένη. Πρέπει να αρχίσουν όλες οι ομάδες να δυναμώνουν και ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Ήμουν 5 χρόνια στην Πολωνία, 4 διαφορετικές πρωταθλήτριες. Άλλο πράγμα εκεί. Δηλαδή, ναι, γιατί όχι. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι ο Άρης έχει το momentum και έχει βρει τον τρόπο που ακόμα και στα όχι τόσο καλά του παιχνίδια κερδίζει. Πιστεύω ότι και οι υπόλοιπες 4 μεγάλες ομάδες κάποια στιγμή θα βρουν το αριθμό τους και θα δούμε ακόμα καλύτερα παιχνίδια. Το 1988 που πήρε η Λάρισα το τίτλο είναι πάρα πάρα πολύ μακριά. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει μια επαρχιακή ομάδα να το επαναλάβει αυτό ποτέ, και δεν αναφέρομαι στον Άρη, αναφέρομαι σε επαρχία-επαρχία. Πάντως σίγουρα ομάδες όπως ο Αστέρας Τρίπολης και όχι μόνο μπορούν να ακολουθήσουν έναν δρόμο μέχρι πολύ μακριά, ειδικά φέτος στο κύπελο και να διεκδικήσουν έναν τίτλο. Σου το εύχομαι. Ειλικρινά, Κώστα, να πάνε όλα καλά και προφανώς να συνεχίσεις εκεί στον Αστέρα Τρίπολης και να απολαμβάνεις αυτά τα ωραία που μας περιγράφεις που συμβαίνουν στην ομάδα της Αρκαδίας. Να σε καλά, σε ευχαριστώ για την παρουσία στην εκπομπή.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Αυτός ήταν ο Κώστας Τριανταφυλόπουλος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.